Οι Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μία από τις ευρύτερα εορταζόμενες συμμετοχικές εκδηλώσεις στην Ευρώπη. Το κεντρικό θέμα εορτασμού για το 2022, η βιώσιμη πολιτιστική κληρονομιά διατηρώντας το παρελθόν για τις μελλοντικές γενιές. Καλεί με το βλέμμα στο μέλλον τις ευρωπαϊκές κοινωνίες να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε μια εποχή που εξελίσσεται ραγδαία, η κλιματική αλλαγή και η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι πλέον πραγματικότητα. Η εφορία αρχαιοτήτων Άρτα συμμετείχε και τη φετινή χρονιά στον εορτασμό. Το απόγευμα της Παρασκευής διοργάνωσε η μερίδα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας. Γνωρίζετε, έχουμε καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια και το Υπουργείο Πολιτισμού είναι και αυτό το οποίο έχει συμβάλει αποφασιστικά σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Σας καλωσορίζω λοιπόν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Άρτας, το οποίο εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει ξεκινήσει πολύ καλές δραστηριότητες, μία εκ των οποίων είναι και η περιοδική έκθεση που φιλοξενούμε και έχει θέμα τα παιχνίδια της Αυρακίας. Όλοι έχετε συμβάλει σε αυτό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για κάτι και τις μικρές και μεγάλες βοήθεια που μας έχετε προσφέρει. Να σας θυμίσω ότι οι Ευρωπαϊκές Συμμετοχές της Κληρονομιάς συνδιοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης και αποτελούν μία από τις ευρύτερα εορταζόμενες συμμετοχικές πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Ευρώπη, με τη συμμετοχή 50 χωρών που έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ο θεσμός υλοποιείται σταθερά τις τελευταίες ημέρες του Σεπτεμβρίου από το 1985 και κατά τη διάρκεια του εορτασμού αυτού το κοινό αποκτά δωρεάν πρόσβαση σε πολυάριθμους πολιτιστικούς χώρους καθώς και σε ποικίλες εκδηλώσεις. Σκοπός είναι η γνωριμία των πολιτών με την κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και η κατανόηση της αναγκαιότητας που υπάρχει για τη διαφύλαξή της, ώστε αυτή να παραδοθεί όσο το δυνατόν αλλόδητη στις μελλοντικές γενιές. Οι πανευρωπαϊκές αυτές διοργανώσεις κεντρίζουν το ενδιαφέρον του κοινού, όπως αποδεικνύει η αθρώα συμμετοχή σε δράσεις. Όντως είχαμε αθρώα συμμετοχή σήμερα το πρωί με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που κάνουμε. Οι δράσεις λοιπόν που ευαισθητοποιούν την κοινή γνώμη σχετικά με την πολυμορφία της Ευρώπης. Παράλληλα αυτές προτάσουν τον πολιτισμό της απέναντι στον ρατσισμό και την ξενοφοβία και καλλιεργούν μεγαλύτερη ανοχή απέναντι στους άλλους πολιτισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και γενικότερα στον κόσμο. Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελούν αφορμή επίσης ώστε οι αρμόδιες χώρες της Ευρώπης να ανταποκριθούν στις κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις που εν γέννη αντιμετωπίζει ο τομέας του πολιτισμού και να αναλάβουν δράση για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι κοινές θεματικές πολιτιστικές αυτές εκδηλώσεις διοργανώνονται με τη στενή συνεργασία των εθνικών συντονιστών του προγράμματος της εκάστοτε χώρας και με τη βοήθεια των περιφερειακών και τοπικών αρχών, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και εθελοντών πολιτών. Η χώρα μας, η οποία συμμετέχει στον εορτασμό αυτό από το 1996, έχει εθνικό συντονιστή του προγράμματος στη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο φετινός εορτασμός έχει κοινό θέμα τη βιώσιμη πολιτιστική κληρονομιά και σύνθημα τη διατήρηση του παρελθόντος για τις μελλοντικές γενιές. Σκοπό έχει την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς έναντι της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντολογικής φθοράς και στοχεύει στην εξέβρεση μέτρων νέων τεχνικών, πόρων και πρακτικών και την προστασία και τη διατήρηση της υλικής και άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Όπως είναι γνωστό, η κλιματική αλλαγή έχει επιφέρει πολλές μεταβολές στο φυσικό περιβάλλον και η προσπάθεια αντιμετώπισης των δυσμενών συνεπειών της συμπεριλαμβάνεται στους πρωταρχικούς στόχους τόσο σε ατομικό όσο και σε επίπεδο επίσημων φορέων. Πολλοί αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία που κατασκευάστηκαν πλήρως εναρμονισμένα στο φυσικό τους περιβάλλον, πέραν της φυσικής και από το χρόνο φθοράς, έχουν αντιμετωπίσουν και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής που επιφέρει μεταβολές στο φυσικό τοπίο.
Τις τελευταίες δεκαετίες το φαινόμενο έχει κλιμακωθεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα και έχει επιταχύνει ραγδαία τις μεταβολές αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την περιοχή εδώ της Άρτας αποτελεί τελείως διαφορετική εικόνα της ακτογραμμής του Αμερικανικού κόλπου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των γεωμορφολογικών ερευνών και χωρικών αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην περιοχή του Αμβρακικού κόλπου, η βόρεια ακτή του κατά την αρχαιότητα θα πρέπει να αναζητηθεί τουλάχιστον 12 χιλιόμετρα βορειότερα από τη σημερινή, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουμε με ακρίβεια το μήκος και το σχήμα της ακτογραμμής. Από τη βιοαρχαιολογική μελέτη, τη γονιδιωματική ανάλυση και την εν γέννη ολιστική προσέγγιση του αστεολογικού υλικού της, της Τενέας και της Αμβρακίας, αναμένεται να προκύψουν ιδιαίτερα σημαντικά δεδομένα για το δημογραφικό προφίλ του αρχαίου πληθυσμού, με πληροφορίες για το φύλο, την ηλικία, τις παθολογίες και τους μυοσκελετικούς δείκτες δραστηριότητας. Επίσης, σημαντικά δεδομένα θα προκύψουν για τους δείκτες θνησιμότητας και τους αντίστοιχους της γονιμότητας, όπως επίσης για το διατροφικό προφίλ μέσω της μελέτης των διατροφικών συνηθιών κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του ατόμου και της μελέτης του θυλασμού και του αποκαλακτισμού. Επιπρόσθετα, σημαντικές πληροφορίες είναι δυνατόν να προκύψουν για τη μετακίνηση των πληθυσμών και τις σχέσεις μεταξύ του πληθυσμού των Αττικών και των Μητροπόλεων τους μέσω της ανάλυσης των σταθερών ισοτόπων, καθώς και στοιχεία που αποσκοπούν στην περαιτέρω εκτίμηση ερμηνευτικής δυναμικής για την καταγωγή και τη συγγένεια μεταξύ των ατόμων, των Αττικών και των Μητροπόλεων. Επιπλέον, στο πρόγραμμα προβλέπεται η πειραματική ανάπτυξη της ανοιχτής αναστροφής με την αρχαιολογική έρευνα τάφου στη Δυτική Νεκρόπολη της Αμβρακίας, τη σχεδίαση, φωτογράφηση και μελέτη των αρχαιολογικών ευρημάτων, καθώς και τη λειτουργία ενός κινητού εργαστηρίου αρχαιογενετικής. Οι εργασίες πεδίου της εν λόγω δράσης ολοκληρώθηκαν το καλοκαίρι που μας πέρασε. Επιπλέον, στα παραδοτέα της εφορίας αρχαιοτήτων Άρτας συμπεριλαμβάνεται ο σχεδιασμός και η πιλωτική λειτουργία περιοδικής έκθεσης, καθώς και ανοιχτού εργαστηρίου Archeo Bio Open Lab στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας. Η πειραματική ανάπτυξη και οι πιλωτικές δράσεις ανάπτυξη θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν με στόχο να γνωρίσει το ευρύ κοινό τις πολύπλευρες εργασίες που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της ανασκαφικής διαδικασίας και κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας, έρευνας, συντήρησης και ανάδειξης των αρχαιολογικών βιολογικών καταλήκων. Ο απλός πολίτης θα έχει την ευκαιρία να δει και να ζήσει τις ανασκαφικές και ερευνητικές ενέργειες βιωματικά και να ανακαλύψει τις διαδικασίες που προηγούνται πριν οποιονδήποτε έκτημα φτάσει στο μουσείο. Με τη συμβολή της τεχνολογίας, καθώς και μέσω της προσωπικής επαφής με το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σημαντικές και εν πολλοίς άγνωστες μέχρι πρότινες πτυχές της επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, πρόθεσή μας είναι να παρουσιαστούν σε επιστημονική διημερίδα για το ευρύ κοινό όλα τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν μέσα από το ερευνητικό πρόγραμμα με το ακρονίμιο ΠΙΚΙΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία και με μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά του κοινού η νέα περιοδική έκθεση με τίτλο «Το παιχνίδι στην Αυρακία», που φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Άρτας. Η έκθεση είναι επισκέψιμη για το κοινό κατά το ωράριο λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας, καθημερινά από τις 8.30 έως και τις 3.30 εκτός της Τρίτης.
της Αμβρακίας. Και εμείς σας καλωσορίζουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Άρτας με αυτή τη νέα έκθεση, με αυτή τη νέα δραστηριότητα που πιστεύω ότι παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για μεγάλους αλλά και ιδιαίτερα για μικρούς. Όπως βλέπετε, εκτίθενται πολλά παιχνίδια, πλαγκώνες, πλαταγιές, δηλαδή πλαγκώνες ή κούκλες της αρχαιότητας, πλαταγιές ή κουδουνίστρες της αρχαιότητας, πολλά από τα οποία έχουν βρεθεί ασφαλώς κατά τις αρχαιολογικές έρευνες που έχουν γίνει στην πόλη. Κύριε Παπαδοπούλου, για να στηθεί όλο αυτό και έχουμε όλο αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα, πόσο διάρκεσε? Κοιτάξτε να δείτε, θέλει πάρα πολύ καιρό. Πρώτον, πρέπει να οριμάσει η σκέψη. Δεύτερον, να γράψουμε τα κείμενα. Μετά, να συνεχίσουμε με το πρόγραμμα της έκθεσης, με μια σκηνοθεσία, με ένα μουσιογραφικό πρόγραμμα και ούτω καθεξής. Και βεβαίως, το ενδιαφέρον είναι ότι όλο αυτό γίνεται όχι από κάποιους εξωτερικούς συνεργάτες, αλλά από το ίδιο το προσωπικό της υπηρεσίας. Και αυτό νομίζω ότι έχει τη δικιά του σημασία και πολύ πρέπει να το τονίσουμε αυτό ιδιαίτερα. Έχουν ξεκινήσει να επισκέπτονται μικροί και μεγάλοι, ας πούμε, σχολεία της περιοχής. Έχουν έρθει να δουν αυτή τη φοβερή έκθεση? Βεβαίως και έχουν έρθει και μάλιστα σήμερα, μια και έχουν ξεκινήσει και η γιορτή των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, έχουν ξεκινήσει και εκπαιδευτικά προγράμματα. Αλλά εγώ θα ήθελα να σταθούμε και σε κάτι άλλο, σε μια ιδιαιτερότητα που έχει αυτή η έκθεση και η οποία έχει να κάνει με το εξής. Δεν έχουμε αντικείμενα μόνο εκθέματα μέσα σε προθήκες, αλλά έχουμε όμως και αντικείμενα, αντίγραφα των αντικειμένων που βρίσκονται στις προθήκες, τα έχουμε εδώ αναρτημένα και μπορούν τα παιδάκια να παίζουν, να τα πιάνουν, να παίζουν με αυτές τις κουκλίτσες, αλλά και με τα διάφορα επιτραπέζια παιχνίδια τα οποία υπάρχουν εδώ και τα οποία αντίγραφα των οποίων εκτίθενται. Πολύ έξυπνο και πολύ ενδιαφέρον για τους μικρούς. Ακριβώς. Και έχουμε και μία πινακίδα εδώ, η οποία λέμε, παρακαλούμε να τα αγγίξετε. Και αυτό έχει τη δικιά του σημασία. Έχει να κάνει με το εξής, ότι πρέπει να προστατεύσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά με όλους τους τρόπους, είτε παλιότερους, τους παλιότερους τρόπους, αλλά και χρησιμοποιώντας πλέον την καινούργια τεχνολογία. Και ακριβώς η ημερίδα αυτή που γίνεται απόψε εστιάζει σε αυτό ακριβώς, την καινούργια τεχνολογία και πώς συνδυάζεται με την αρχαιολογική υπηρεσία, με τη γενικότερα την επιστήμη της αρχαιολογίας και πώς αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη βιώσιμη πολιτιστική κληρονομιά. Από εδώ και έπειτα, μιας και μετά από την πανδημία, καταλαβαίνω ότι οι δράσεις εφορίας αρχαιοτήτων Άρτας θα είναι και ακόμα περισσότερες, αν και δεν σταματήσατε λόγω της πανδημίας, αλλά... Πολύ σωστά το λέτε, πάρα πολύ σωστά το λέτε. Εμείς δεν έχουμε σταματήσει καθόλου, είτε βγάζαμε βιβλία, είτε κάναμε εκθέσεις. Ναι, ακόμα... διαδικτυακές συσκέψεις, ημερίδες. Ακριβώς, πολύ σωστά τα λέτε και χαίρομαι πάρα πολύ που τα θυμόσαστε αυτά τόσο καλά. Εμείς συνεχίζουμε κάθεκτη και κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για αυτόν τον τόπο, γιατί το αξίζει. Θα κάνουμε και περισσότερες δράσεις όσο αφορά τα παιδιά να γνωρίσουν αυτό το φανταστικό αρχαιολογικό μουσείο που κοσμεί εδώ την Άρτα. Κοιτάξτε, έχουμε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα από σχολεία. Γίνονται πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα. Συνεχίζουμε πάρα πολλές δράσεις. Επεκτηνόμαστε και σε άλλα μνημεία της περιοχής. Πρέπει να σας πω και να προαναγγείλω ότι θα έχουμε πολύ σύντομα και μια άλλη έκθεση στο κάστρο της Άρτας, που επίσης θα έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται για ποιους? Ιδιαίτερα για τους μικρούς μας φίλους, γιατί αυτό είναι το μέλλον αυτού του τόπου, αυτής της χώρας.